Αυτός θα είναι ο κατήγορός μας εν ημέρα κρίσεως. Έχουμε την περιπέτεια ενός ηλικιωμένου που όταν πέθαινε, χωριζόταν η ψυχή από το σώμα, είχε μία αγωνία και έλεγε συνέχεια φωνάζοντας «Δε φταίω εγώ, δε φταίω εγώ». Όμως δεν πέθανε εκείνη τη στιγμή και εζήτησαν οι δικοί του να τους πει τι ήταν εκείνο που έβλεπε και γιατί έλεγε «Δε φταίω εγώ». Και είπε ο γέροντας εκείνος ότι είδε τον χρόνο σαν έναν ηλικιωμένον, ο οποίος του έλεγε «Γιατί μας άφησες αναξιοποίητος, γιατί δεν μας χρησιμοποίησες, γιατί σκότωνες την ημέρα σου και την ώρα σου, γιατί έλεγες στους άλλους πάμε να σκοτώσουμε τον χρόνο μας, να περάσουμε την ώρα μας». Η χριστιανική ηθική λέει ότι κάθε στιγμή έχει και από ένα καθήκον. Άρα λοιπόν δεν δικαιολογείται ο χριστιανός να λέει πάμε να σκοτώσουμε την ώρα μας, γιατί η κάθε στιγμή, εφόσον έχει καθήκον, απαιτεί το καθήκον αυτό να το πραγματοποιούμε και τότε μόνο έχουμε ηρεμία στη συνείδησή μας. Ο χρόνος, όπως βλέπετε και ο καινούριος, έχει το ίδιο μειονέκτημα που είχε και αυτός που πέρασε. Φεύγει δηλαδή γρήγορα. Σήμερα έχουμε 10 του μηνός και νομίζουμε ότι χθες, ακούσαμε βέβαια πάλι τα κάλαντα και νομίζουμε ότι χθες είχαμε αρχιμηνιά και αρχιχρονιά. Είναι λίγος συγκρινόμενος με την αιωνιότητα. Μία σταγόνα είναι ο χρόνος της ζωής μας, έστω και αν φτάσουμε τα 100, και η αιωνιότητα είναι ένας απέραντος ωκεανός. Λέει ο λαός μας, ο γέρος δεν είναι φαγάς, είναι παραπονιάρης. Εκείνο που θέλουν οι ηλικιωμένοι από εσάς, από εμάς τα θέλουν όλα. Από εσάς θέλουν την παρουσία σας κατά καιρούς. Θέλουν την επίσκεψή σας, θέλουν να σταθείτε για λίγα λεπτά της ώρας κοντά τους, να τους πιάσετε το χέρι, να βάλετε την παλάμη σας στο μέτωπό τους, να τους πείτε δύο λόγια παρηγοριάς, δύο λόγια καρδιακά, ζυμωμένα με την αγάπη σας την ανιδιοτελή, και να ξέρετε ότι τους προσφέρατε έναν ολόκληρο κόσμο. Δεν είναι πάντοτε τα χρήματα ή τα τρόφιμα η καλύτερη προσφορά προς έναν που τα έχει ανάγκη. Μερικές φορές όταν δεν τα έχουμε αυτά, αλλά έχουμε αισθήματα και αγάπη και την εκδηλώνουμε με τον κρυστάλλινο ειλικρινή λόγο μας ή, όπως είπα, με μία χειραψία ή με την προσφορά ενός λουλουδιού, είναι σαν τους δώσαμε ό,τι πολυτιμότερο είχαμε και ό,τι τους έλειπε. Ο πολιτισμός και η αξία ενός κράτους, ενός έθνους, μετριέται από τη στάση που παίρνει έναντι των ατόμων με ειδικές ανάγκες, από την κοινωνική του προσφορά. Αν λοιπόν περιποιείσαι, βοηθάς τον άνθρωπο που έχει ανάγκη και έχει και προβλήματα σωματικά, μπράβο σου, αξίζει και δεν πρέπει να ντρέπεσαι γι' αυτό, αλλά να καυχάσαι εν κυρίω. Επομένως, όταν έχουμε τώρα 12, έχουμε κόψει κατά κάποιον τρόπο την μητροπολιτική μας περιοχή σε 12 κομμάτια. Και το κάθε κομμάτι και δικαίως φροντίζει το Ίδρυμα που είναι στην περιοχή του και το περιποιείται και το συμπαρίσταται και το βοηθάει. Θα έχουμε κάποια κάμψη. Αυτό το τελευταίο δεν πρέπει να μας απασχολεί, έτσι έπρεπε να γίνει μια χωροταξική τοποθέτηση των Ιδρυμάτων για να μην έχουμε μόνο σε έναν τόπο όλα αυτά συγκεντρωμένα, έστω και αν αποτελούν στον ίδιο τρόπο μια καινούρια βασιλιάδα. Είναι όμως στολίδια όπου και αν βρίσκονται και πρέπει να μην στερηθούν τα στολίδια αυτά και οι περιοχές οι υπόλοιπες της Μητροπόλεως. Για τα δύο άλλα θα σας παρακαλέσω να προσέξετε. Για το πρώτο που είπα, ότι έχουμε μια κρίση οικονομική, βγάλτε από το στόμα σας κομμάτι τροφής. Θυμηθείτε οι μάνες τι κάνατε όταν μεγαλώνατε παιδιά. Μασούσατε την τροφή και τη δίνατε και ρίξτε και μια ματιά, λέει τι κάνουν τα περιστέρια, τι κάνουν τα πετεινά του ουρανού, πώς τα μεγαλύτερα φροντίζουν τα μικρότερα, πώς τα υγιή φροντίζουν τα ασθενή.
και μην δυσκολευτείτε να εκδηλώσετε έμπρακτα αυτή την αγάπη. Σας το λέγω με τα βεβαιότητος ότι θα δίνετε 10 και θα παίρνετε 100. Και θα έχετε τέτοια χαρά που όλο τον κόσμο να γυρίσετε. Γιατί είναι και εποχή εκδρομική. Όλα τα υλικά πράγματα στο σπίτι σας θα συγκεντρώσετε. Αποκλείεται να αισθανθείτε τη χαρά, εκείνη τη χαρά την οποία θα αισθανθείτε προσφέροντας. Και μακριά από μας, ο, επιτρέψετε μου, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, αλλά θα την πω, δεν είναι πολύ δόκιμη, ο φιλοτομαρισμός ή ο ατομισμός. Μακριά από μας αυτό. Εμείς θα έχουμε σαν σύνθημά μας αυτό που είχαν και οι πατέρες, με μία μικρή διαφορά. Οι πατέρες, οι ασκητές, τι έλεγαν? Όλα για τους άλλους, τίποτα για τον εαυτό. Εμείς ας μην είμαστε τόσο απόλυτοι και τόσο γεμάτοι από αυταπάρνηση. Αυτά που έχουμε θα είναι και για τους άλλους, θα είναι και για μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός. Και ευλογημένα από τον Θεό. Ευχή, να πάνε και οι άλλοι τόσο. Έτσι, άμα φτάσει στα 110 θα σου κάνουμε γιορτή μεγάλη εδώ. Με τι θέλει, κανένα χρόνο θέλει. 400 και στα πόδια. Κανένα χρόνο θέλει ακόμα. 110 θα γιορτή. Ναι, γιορτή θα τις κάνει. Έλα πολύ Μίτσο, έλα. Καλή χρονιά. Η Χρυσούλα μας εδώ. Έχει λάβει δέμα από τον Καναδά και περάει το καινούργιο της. Να το μαλλί.